Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σας ευχαριστούμε για τη σημερινή σας παρουσία. Μία παρουσία που στέλνει ένα μήνυμα 5 ημέρες πριν την κάλπη. Πριν την κάλπη της 21ης Μαΐου. Την κάλπη της αλλαγής. Ξεκινάμε και από εδώ και από την πλατεία της Απφούς, ενωμένη ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να συνεχίσει να κάνει αυτό που ξέρει, να αγωνίζεται για την πολιτική αλλαγή, να αγωνίζεται να μπορέσουμε τη Δευτέρα να αναστάνουμε ξανά. Το ως εδώ θα ακουστεί και σήμερα από τη Μυτιλίνη, θα ακουστεί σε όλα τα χωριά της Λέσβου. Ως εδώ λοιπόν στο Μητσοτάκη και την παρέα του, ως εδώ σε όλους αυτούς που τα τελευταία χρόνια μας έχουν, αυτό που λέμε και λαϊκά, κάτσει στο σβέρκο, ήρθε η ώρα για να φύγουνε. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μας το καλεσμένο μας, τον Ευρωβουλευτή μας, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, τον Κώστα Αρβανίτη. Συνεχίζουμε σήμερα τον αγώνα μας και αύριο και μεθαύριο μέχρι και την Κυριακή δεν πρέπει να επιτρέψουμε να πάει ούτε μία ψήφος χαμένη. Είναι ένας αγώνας ο οποίος θα τερματίσει μόλις κλείσουν οι κάλπες. Και να είστε σίγουροι, συντρόφισσες και συντροφοί, ότι μόλις ανοίξουν οι κάλπες θα δούνε μία άλλη πραγματικότητα. Θα δούνε ότι η υποδεθική κυβέρνηση θα είναι παρούσα και θα είμαστε όλοι παρούσες και παρόν την επόμενη μέρα να ξαναμαζέψουμε και να ξαναχτίσουμε την Ελλάδα μας, τη Λέσβο μας, όλα αυτά που αγαπάμε και αγωνιζόμαστε. Θα ξεκινήσει η εκδήλωσή μας με ένα χαιρετισμό από τους 4 υποψήφιους και υποψήφιες βουλευτές. Θα φωνάξω πρώτο στο βήμα την συντρόφισσά μας, τη Μυρσίνη τη Βασίλα, η Μυρσίνη από το μεσότοπο της Λέσβου, η Μυρσίνη από την αγροτιά της Λέσβου, η Μυρσίνη μας ανέβει πάνω στο βήμα να απευθύνει το χαιρετισμό της. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, βρισκόμαστε μια ανάσα πριν τις εκλογές της Κυριακής που θα βάλουν τέλος σε αυτή την αδιέξοδη και αντιλαϊκή πολιτική. Ο ελληνικός λαός δεν θα επιτρέψει πλέον σε αυτή την κυβέρνηση των αχρήστων να δυναστεύει και να λαϊλατεί τη χώρα. Δεν θα επιτρέψει πλέον οι ισχυροί να γίνουν ισχυρότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Ο ελληνικός λαός θα φέρει τη μεγάλη αλλαγή, θα φέρει τη δικαιοσύνη παντού. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, ο πρωτογενής τομέας, που είναι ο κορμός στην οικονομία των νησιών μας, δέχτηκε σοβαρά πλήγματα αυτά τα 4 χρόνια. Οι επιδοτήσεις δόθηκαν πετσοκομμένες και με καθυστερήσεις. Οι δηλώσεις για την ενιαία έπρεπε να έχουν τελειώσει έως τις 15 Μαΐου και όχι μόνο δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει, αλλά δεν γνωρίζουμε καν πώς πρέπει να γίνουν βάσει της νέας ΚΑΠ. Και μιας και μιλάμε για νέα ΚΑΠ, αλήθεια, με ποια λογική και με ποια στρατηγική για την αγροτική οικονομία της χώρας σχεδιάστηκε? Σκέφτηκαν τις μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις? Σκέφτηκαν τα μικρά νησιά? Σκέφτηκαν τις ιδιαιτερότητες της χώρας? Για τίποτα δεν προνόησαν, γιατί απλά δεν τους ενδιαφέρει. Η προβατοτροφία και η ελαιοκομεία, που είναι οι ναυαρχίδες της αγροτικής παραγωγής, όχι μόνο των νησιών μας, αλλά ολόκληρης της χώρας, έχουν αφαιθεί στα χέρια των κερδοσκόπων. Η προστασία των προϊόντων μας απέναντι στην οθεία πρέπει να αποτελεί έγνοια του κράτους, γιατί η οθεία υποβαθμίζει την επεραξία των προϊόντων μας, την ποιότητα των παραγόμενων τροφίμων και φυσικά το εισόδημα των αγροτών μας. Σύντροφοι, συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, τα χωριά μας ερημώνουν. Οι νέοι άνθρωποι δεν θέλουν να ασχοληθούν με το επάγγελμα του αγρότη και ενώ πρέπει να δοθούν κίνητρα γι' αυτό, συμβαίνει εντελώς το αντίθετο. Στην τελευταία προκήρυξη για νέους αγρότες, για πρώτη φορά, οι μισοί έμειναν απ' έξω. Τα σχέδια βελτίωσης δεν είχαν στόχο και στρατηγική, αντίθετα, τιμωρούν με τη φαθμολογία όσους νέους θέλουν να επενδύσουν και να δημιουργήσουν μια βιώσιμη και ανταγωνιστική εκμετάλλευση. Φάνηκε καθαρά ότι όλα έγιναν με προχειρότητα, στο πόδι, για να βγάλουν την υποχρέωση. Θα μπορούσα να μιλώ ώρες για την πολύπαθο αγροτικό τομέα, αλλά τώρα είναι η ώρα της κάλπης. Σας καλώ να στηρίξετε το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, γιατί έχει όραμα, βούληση, αλλά πιο πολύ έγνοια για τον αγρότη.
Βοηθήστε μας να σταθούμε δίπλα σας, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε αυτή την αγροτική πολιτική που θα κρατήσει τους αγρότες στο επάγγελμα, που θα δώσει ζωή στα νησιά μας. Επιτέλους, δώστε τέλος σε αυτή την κατάρρευση και την ανευθυνότητα. Δώστε μια ευκαιρία σε αυτή τη χώρα να αναδείξει και να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητές της. Ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ αστράφτηκε και βροντάει, συντροφοκεντρώφιστες, αλλά μην φοβάστε, εμείς εδώ θα είμαστε και να συνεχίσουμε. Να έρθει στο βήμα ο υποψήφιος βουλευτής Δημήτρης Μυρατζιαντής. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω σήμερα για την παρουσία σας. Λίγες μόνο μέρες έμειναν μέχρι την Κυριακή των εκλογών, όπου οι πολίτες των νησιών μας και της χώρας μας θα κληθούν να αποφασίσουν ποιοι θα τους εκπροσωπήσουν στη Βουλή, αλλά και ποιο θα είναι το κόμμα που θα έχει τον πρώτο λόγο για το σχηματισμό της κυβέρνησης που θα οδηγήσει τη χώρα μας μακριά από αυτόν τον εφιάλτη που λέγεται Μητσοτάκης. Στις 21 Μαΐου οι κάτοικοι της Λέσβου, της Λίμνου και του Αϊστράτη έχουν να κάνουν μία συγκεκριμένη επιλογή. Έχουν να επιλέξουν ανάμεσα στο κράτος του Μεγάλου Ανιψιού ή σε ένα κράτος δικαίου. Έχουν να επιλέξουν ανάμεσα στα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας ή στα φθηνά καύσιμα και θέρμανση για τα λαϊκά νοικοκυριά. Ανάμεσα στους πληστηριασμούς και τις κατασχέσεις από τα ανεξέλεγκτα funds και τους πάτσιδες του κυρίου Μητσοτάκη ή στη ρύθμιση των δανείων τους και στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Ανάμεσα στα ιδιωτικά κολέγια των φίλων του κυρίου Μητσοτάκη ή σε ένα ενισχυμένο δημόσιο πανεπιστήμιο που δίνει ζωή στα ακριτικά μας νησιά. Σε όλες μας τις περιοδίες τα συναισθήματα του κόσμου ξεχυλίζουν. Αγανάκτηση, θυμός, αγωνία, μαζί όμως με την ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει αυτές τις μέρες. Και αυτό που θα αλλάξει είναι ότι θα φύγει αυτή η κυβέρνηση των αρίστων που έχουν ξεχάσει να βάλουν ένα χ. Θα τελειώσουμε με την οικογενειοκρατία, θα ξεμπερδέψουμε μια και καλή με τα συμφέροντα των μεγάλων και θα απαλλαγούμε από τον Πρωθυπουργό του «Δεν ήξερα», του «Δεν με ενημέρωσαν» ή του «Τέλος πάντων, συγγνώμη, γράψτε λάθος». Στις 21 Μαΐου η νέα προοδευτική κυβέρνηση θα έχει μια ξεκάθαρη εντολή από τον ελληνικό λαό. Να απλώσει ένα δίκτυ προστασίας στα μεσαία και χαμηλά στρώματα που ζουν αυτή τη στιγμή με κουπόνια, να ενισχύσει τα εισοδήματα, να ρίξει τις τιμές, να βάλει ένα φρένο επιτέλους στα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας και στα ανεξέλεγκτα funds, τα οποία βγάζουν τους ανθρώπους έξω από τα σπίτια τους. Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε στο νησί μας πριν μια εβδομάδα για να ανακοινώσει κάποιες μακέτες και το μόνο χειροπιαστό έργο το οποίο έχει να δείξει για τη Λέσβο είναι αυτό το τεραστίων διαστάσεων κλειστό κέντρο φυλακή στη Βάστρια ή αλλιώς τη Μόρια 2. Την ίδια στιγμή τα χωριά της Υπαίθρου μαραζώνουν, ο πληθυσμός τους μειώνεται, τα νέα παιδιά αναγκάζονται να φύγουν όχι μόνο από τα χωριά, αλλά να φύγουν ακόμη και από τα νησιά μας. Και πραγματικά αναρωτιέμαι αν σε μερικά χρόνια από τώρα οι πολυδιαφημιζόμενες γαλλικές φρεγάτες και τα ραφάλ του κυρίου Μητσοτάκη θα μείνουν για να φυλάνε μόνο λιόδεντρα και πέτρες εδώ πέρα. Γιατί δυστυχώς ο κύριος Μητσοτάκης μας εξαναγκάζει σε μια υποχρεωτική μετακίνηση. Το νέο κολυμβητήριο χάθηκε. Ο βιολογικός της νότιας πόλης ξεχάστηκε, κατά καιρούς εξαγγέλλεται, τώρα μάλιστα πρόσφατα ακούσαμε καινούργιες εξαγγελίες. Ο δρόμος Καλονής Ιγρίου έμεινε μισός. Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες μας κοροϊδεύουν αναλόγως με τα συμφέροντά τους. Ο μισθός φτάνει μέχρι τις 18 του μήνα. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που έδωσε ζωή στα νησιά μας φτύνει διαρκώς εξαιτίας της ελάχιστης βάσης αγωγής της κυρίας Κεραμέως. Ενώ το μεταφορικό ισοδύναμο, με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με προστάρει τότε τον αείμνηστο Νεκτάριο Σαντορινιό, ικανοποίησε ένα διαχρονικό αίτημα των νησιωτών μας, έχει πλέον απαξιωθεί, οδεύει προς κατάργηση και μάλιστα χθες κάποιοι προσπάθησαν με πολύ άκομψο τρόπο, ακόμη και αυτό να το καπηλευτούν, ξεπερνώντας κάθε όριο.
Αυτά λοιπόν είναι τα έργα και οι μέρες του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του στη Λέσβο. Ως εδώ λοιπόν, δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας αναγκάσει να διαλέξουμε ανάμεσα στην αγάπη για τον τόπο μας και την ανάγκη για επιβίωση. Δεν θα επιτρέψουμε να τα νησιά μας να αμαραζώσουν, γιατί κάποιοι επέλεξαν να βάλουν άλλες προτεραιότητες, και δεν θα αφήσουμε απροστάτευτα τα λαϊκά νοικοκυριά απέναντι στα αδίστακτα funds για να κάνουν περιουσίες στα γαλάζια παιδιά. Στις εκλογές της Κυριακής ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ώστε να έχουμε εμείς τον πρώτο λόγο για τη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει. Δεν αρκεί όμως μόνο η ψήφο μας. Στις λίγες μέρες που μένουν, πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα, πόρτα-πόρτα, σπίτι-σπίτι, για να μοιραστούμε τις αγωνίες μας και τα επιχείρηματά μας με τους συμπολίτες μας, για να γίνει το μήνυμά μας ισχυρό και να μπορέσουμε να απαλλαγούμε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Συντρόφοι και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, οι εκλογές της Κυριακής είναι κρίσιμες για όλους μας. Γι' αυτό λοιπόν καλώ τους πολίτες μας να στηρίξουν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, για να προστατευτούν οι αδύναμοι, να πέσουν οι τιμές, να ενισχυθούν τα εισοδήματα, να σταθεί ξανά στα πόδια του το Εθνικό Σύστημα Υγείας για ένα ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο και κυρίως για δικαιοσύνη παντού. Γι' αυτό λοιπόν τα πράγματα είναι απλά. Στις 21 ψηφίζουμε, στις 22 δικαιοσύνη παντού. Σας ευχαριστώ πολύ, καλό αγώνα. Θα συνεχίσουμε με τον υποψήφιό μας, τον Γιάννη τον Μπουρνού, 4 χρόνια βουλευτής Λέσβου, 2019-2020. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Θα μου επιτρέψετε να απευθυνθώ σε αυτούς που μας ακούνε και δεν έχουν αποφασίσει στο δρόμο για την Κυριακή τι θα πράξουν όταν βρεθούν ενώπιον της κάλπης, και να τους πω ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, γιατί πήραμε μια χρεοκοπημένη χώρα στα γόνατα και τη βγάλαμε από τα μνημόνια αφήνοντας αποθεματικά 37 δισεκατομμυρίων, και επί Μητσοτάκη το χρέος αυξήθηκε κατά 44 δισεκατομμύρια. Μεταξύ των αιτιών ήταν και τα 9,5 δις απευθείας αναθέσεων. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, γιατί κάναμε τοπικές μονάδες υγείας με μνημόνιο στην πλάτη, βάλαμε στην περίθαλψη 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιση στους συμπολίτες, καταργήσαμε το 5 ευρώ για την είσοδο από τα νοσοκομεία και επί Μητσοτάκη κατέρευσαν τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά νοσοκομεία. Ήμασταν δεύτεροι στον κόσμο σε νεκρούς ανάλογα με τον πληθυσμό μας, με 37.000 χαμένες ψυχές στην πανδημία, και τα κέντρα υγείας εκτός από γιατρούς και νοσηλευτές δεν έχουν ούτε οδηγούς και πληρώματα στα στενοφόρα, και χάνονται ζωές τζάμπα εν έτη 2023. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, γιατί αυξήσαμε 10% το βασικό μισθό, προστατεύσαμε τα δικαιώματα των εργαζομένων, με την επιθεώρηση εργασίας μπήκαν για πρώτη φορά πρόστιμα άνω των 100.000 σε μεγάλες τράπεζες για παράβαση ωραρίου. Και αυτοί απελευθέρωσαν τις απολύσεις, αύξησαν το βασικό μισθό κάτω από την άνοδο του πληθωρισμού, και άρα η πραγματική μείωση του εισοδήματος είναι 7%. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, γιατί ο αείμνηστος Νεκτάριος Σαντορινιός θέσπισε το μεταφορικό ισοδύναμο και συμβάλαμε στο να βελτιωθούν οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις, ειδικά της Λίμνου. Και αυτοί απαξίωσαν τους νησιώτες με απλήρωτο το μεταφορικό ισοδύναμο για 10 μήνες και ένα χρόνο, με την ακτοπλοϊκή εγκατάλειψη στη Λίμνο και τις απόπειρες δρομολόγησης στο Μυτιλίνη Πειραιάς πλοίου που είναι συνομήλικό μου. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, και δεν το είπα για καλό αυτό. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, γιατί δώσαμε ενδιαφέρον στα περιφερειακά πανεπιστήμια και αυτοί θέσπισαν την ελάχιστη βάση εισαγωγής, απαξιώνοντας το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και θέτοντας στον κίνδυνο την ύπαρξη τμήματων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μεταξύ των οποίων και στη Μυτιλήνη και στη Λίμνο, μόνο και μόνο για να δημιουργήσει κεραμαίως πελατεία για τα ιδιωτικά κολέγια. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, γιατί με μνημόνιο στην πλάτη πετύχαμε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη προστασίας της πρώτης κατοικίας και δεν έγινε ούτε ένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας, ενώ με αυτούς έδωσαν βορρά τα σπίτια στα φανς των βουλευτών τους, των πάτσιδων. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, γιατί παλεύουμε μέχρι και σήμερα και με τον Αρβανίτη στο Ευρωκοινοβούλιο για υποχρεωτικές μετεγκαταστάσεις ετούντων άσυλων στα 27 κράτη-μέλη, και αυτοί χτίζουν βάστρια 5.500 ανθρώπων, κάνοντας τη Λέσβο φυλακή της Ευρώπης. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, γιατί δώσαμε 13η σύνταξη και αυτοί στέρισαν 2,5 δισεκατομμύρια κόβοντας τη 13η σύνταξη και 1,5 δισεκατομμύρια από μη καταβληθέντα
αναδρομικά από τους συνταξιούχους. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι γιατί το κολυμβητήριο στα Θέρμα που χρηματοδοτήσαμε χάθηκε για άλλα 3-4 χρόνια. Γιατί για την νότια παράκαμψη που ξεμπλέξαμε νομοθετικά δεν έχει γίνει τίποτα. Γιατί για το κέντρο υγείας που χρηματοδοτήσαμε στο Μανταμάδο με 900.000 ευρώ, ο Κικίλιας πήρε τις 850 και το έργο ακόμα δεν έχει ξεκινήσει καν, ενώ θα έπρεπε να παραδίδεται φέτος. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι για το βιολογικό της νότιας πόλης Μυτιλίνης που χρηματοδότησε την πρώτη του φάση ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχει μπει ακόμα ούτε φτιάρι. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι γιατί νοικοκυρέψαμε και ενισχύσαμε τις πληρωμές τους αγρότες μας και αυτοί διέλυσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και άνοιξαν γραφείο ΕΛΓΑ στη Μυτιλίνη βάζοντας μόνο μια ταμπέλα σε μια πόρτα χωρίς υπαλλήλους. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι γιατί σε 1388 μέρες κοινοβουλευτικής θητείας καταθέσαμε 1300 παρεμβάσεις στη Βουλή την ώρα που οι άλλοι εξήγηλαν έργα που θα γίνονταν κατόπιν ενεργειών τους και δεν έγιναν ποτέ και το μόνο τους άγχος ήταν το βόλεμα των γαλάζιων παιδιών. Γι' αυτό ζητάμε την ψήφο σας. Για να έχουμε 24ωρο κέντρο υγείας Μυτιλίνης, για να προσληφθούν άμεσα γιατροί και προσωπικό σε Λίμνο, Λέσβο, στα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρία και το ΕΚΑΒ, για να μειώσουμε ξανά το ΦΠΑ στα νησιά, μεταξύ των οποίων και στη Λίμνο, τώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βάζει εμπόδιο, για να αναζωογονήσουμε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω της κατάργησης της ελάχιστης βάσης αγωγής, για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και ειδικά στο αγροτικό πετρέλαιο, για να επεκταθεί το μεταφορικό ισοδύναμο στα καύσιμα και στη Λέσβο, για να γίνει αυστηρότερη ρύθμιση της ακτοπλοϊκής αγοράς, για να ιδρύσουμε επαγγελματική σχολή αλληλείας στην Καλονή για να μην φεύγουν τα νιάτα από τον τόπο τους και για πολλά άλλα. Μεταξύ των οποίων 7 λέξεις: εξεταστικές επιτροπές για τέμπη, παρακολουθήσεις, θανάτους πανδημίας. Φίλες και φίλοι, παρακράτησε το παρακράτος Μητσοτάκη. Και γι' αυτό καλούμε σε συστράτευση την δημοκρατική πλειοψηφία αυτού του νησιού για να ανοίξουμε την Κυριακή το δρόμο της αλλαγής για τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να γκρεμίσει τη Νέα Δημοκρατία και να σχηματίσει προοδευτική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, και για να έχουν τα νησιά μας ισχυρή φωνή στη Νέα Βουλή και τη νέα δημοκρατική κυβέρνηση της χώρας. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε με τις υποψηφίους μας και θα καλέσουμε στο βήμα την Περιφερειακή Σύμβουλο και υποψήφια βουλεύτρια Μαρία Νικολάρα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφε, αγαπητές σύντροφε Κώστα Αρβανίτη, σήμερα από τη Λέσβο δίνουμε μήνυμα νίκης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Από τη Λέσβο που στις εκλογές του 2019 ήταν από τους λίγους νομούς της χώρας που ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε τις δυνάμεις του και που την Κυριακή θα πάμε ακόμα πιο ψηλά. Μετά τις εκλογές του 2019, στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου, είχαμε πει ότι στο νησί και στα νησιά μας βάλαμε τον πήχη ψηλά και η Νέα Δημοκρατία θα είχε να συγκριθεί με το έργο μας. Τώρα οι πολίτες πια γνωρίζουν, μπορούν να συγκρίνουν και να κρίνουν από την ίδια τους την πείρα. Ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης πριν λίγες μέρες στη Μυτιλίνη, μας έδειξε φωτογραφίες και στην πραγματικότητα μας είπε «θα» για τα έργα που θα κάνει στη Λέσβο. Η Νέα Δημοκρατία το 2019 εργαλειοποίησε το μεταναστευτικό για να κερδίσει τις εκλογές και έρχεται τώρα, 4 χρόνια μετά, και υπόσχεται ότι αφού έλυσε σε εισαγωγικά το μεταναστευτικό, μπορεί πια να προγραμματίσει για το μέλλον των νησιών μας. Δεν μας είπε όμως ούτε λέξη για το τι έκανε αυτός και η κυβέρνησή του για τα νησιά μας όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί απλά δεν έκανε τίποτα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
ξεκίνησε με την κατάργηση του Υπουργείου Μετανάστευσης, το πάστομα 23.000 ανθρώπων στη Μόρια, το όργιο καταστολής με τα ΜΑΤ στην Καράβα και το Διαβολόρεμα και τελειώνει με το χτίσιμο μιας τεράστιας φυλακής. Το μόνο έργο που αφήνουν στη Λέσβο είναι η Βάστρια. Τι άλλο έκανε? Απαξίωσε το μεταφορικό ισοδύναμο, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τα μεγάλα έργα που παρέλαβε σε εξέλιξη από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, πήγε την υγεία πίσω στο 2012-13 στα νησιά μας, τα έκανε μπάχαλο με τις επιδοτήσεις των αγροτών, έκλεισε δεκάδες μαγαζιά στην πόλη και στα χωριά των νησιών μας και στείνει το κομματικό της κράτος στην εκπαίδευση. Και ποιο είναι το αναπτυξιακό της πρόγραμμα για το Βόρειο Αιγαίο? Μας έταξαν 300 τόσα έργα και έφυγαν. Τι μας παρουσίασαν στην πραγματικότητα? Έργα και χρηματοδοτήσεις που είναι ήδη ενταγμένα στο προηγούμενο ΠΕΠ ή προβλέπονται στο νέο, την ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίησης του οποίου έχει η περιφέρεια. Κατά τα άλλα όμως, μας αφήνουν τη Βάστρια. Φίλες και φίλοι, η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς ανέκοψε την πορεία των νησιών μας προς τα μπρος στη μετά κρίση εποχή. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί τα χρόνια της διακυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ και μέσα στα μνημόνια έγιναν πολλά και επωφελή για την κοινωνία. Το ειδικό αναπτυξιακό για τα νησιά, το μεταφορικό ισοδύναμο, τα μέτρα ενίσχυσης των αγροτών και των κτηνοτρόφων που για πρώτη φορά υλοποιήθηκαν στο νησί, όπως το De Minimis, οι 10 μέρες δωρεάν διακοπές από τον ΟΑΕΔ, τα έργα που ήταν βαλτωμένα και τα ξεμπλοκάραμε, όπως ο οδικός άξονας Καλονής Σιγρίου και το λιμάνι του Σιγρίου και πολλές άλλες θετικές παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με τη συνεργασία τόσο της κοινωνίας και των φορέων της, όσο και του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ και του τότε βουλευτή της, του Γιώργου Τουπάλη. Να λοιπόν μια ακόμα διαφορά μας με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί εμείς σχεδιάζουμε μαζί με τις πολίτες. Το κάναμε πράξη, η κοινωνία το γνωρίζει και θα το κάνουμε ξανά. Φίλες και φίλοι, η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις 21 του Μάη θα μας δώσει πρώτα και κύρια τη δυνατότητα να συνεχίσουμε με πολύ καλύτερους όρους να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα των πολιτών των νησιών μας. Και αυτό θα το κάνουμε μαζί με τους πολίτες. Γι' αυτό τους θέλουμε στο προσκήνιο. Δεν ξεχωρίσαμε και δεν θα ξεχωρίσουμε τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες με βάση την κομματική τους προτίμηση. Αλλά θα συνθέτουμε με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας. Και ποιο θέλουμε να είναι το περιεχόμενο αυτής της συζήτησης με την κοινωνία? Αυτό που λείπει. Ένα στρατηγικό σχέδιο σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ένα μοντέλο ανάπτυξης που να οργανώνει, να κατευθύνει, να οδηγεί σε ξέφωτο. Πρόσφατα στην Κεντρική Επιτροπή θέσαμε θέματα νησιωτικότητας και ιδιαιτερότητων της ζωής στα νησιά μας. Ήδη στο πρόγραμμά μας, εκτός από το μεταφορικό ισοδύναμο που θα ενισχυθεί και θα επεκταθεί, εντάχθηκε το υγειονομικό ισοδύναμο, γιατί εμείς οι νησιώτες είμαστε πραγματικά πολίτες και πρέπει να είμαστε πολίτες ίσων ευκαιριών και ίσων δικαιωμάτων με όλους τους υπόλοιπους. Γιατί δικαιοσύνη παντού είναι να πάψουν πλέον οι νησιώτες να αισθάνονται πολίτες β' κατηγορίας. Ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές είναι η νίκη, γιατί μόνο έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για μια προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας. Όλες αυτές τις μέρες όλοι οι υποψήφοι του νομού οργώνουμε την πόλη και τα χωριά προκειμένου να φτάσει παντού η φωνή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, γιατί είναι μια συλλογική προσπάθεια για την κοινωνία με την κοινωνία. Γιατί θέλουμε να συμβάλλουμε ώστε η ζωή μας και η καθημερινότητά μας να γίνει καλύτερη, πιο ανθρώπινη, όχι κάποια στιγμή στο μέλλον, τώρα.
Γιατί θέλουμε μια κυβέρνηση που να νοιάζεται για όλους που κατοικούν σε αυτή τη χώρα. Που θα νοιάζεται για τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία και τα κοινωνικά αγαθά. Μια κυβέρνηση που θα αγκαλιάσει τη νέα γενιά. Μια κυβέρνηση που θα καταφέρει να κρατήσει τα παιδιά μας στη χώρα. Που δεν θα ντρέπεται να τα κοιτάζει στα μάτια. Για τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές αυτές είναι νίκη της κοινωνίας απέναντι στα σκοτάδια που μας βύθισαν. Φίλες και φίλοι, την Κυριακή οι πολίτες της Λέσβου θα στείλουν τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Λέσβο ακόμα πιο ψηλά από το 2019. Σας καλώ λοιπόν αυτές τις λίγες μέρες που έμειναν μέχρι την κάλπη να οργώσουμε ξανά και ξανά κάθε πόλη, κάθε χωριό, κάθε γειτονιά, κάθε σπίτι, ώστε το ως εδώ που ακούμε συνεχώς στις περιοδίες μας να μετασχηματιστεί σε ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για να ανοίξει το δρόμο στο σύνθημά μας δικαιοσύνη παντού. Πάμε λοιπόν δυνατά για την νίκη στις 21 του Μάη. Θα ήθελα να στείλω τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς από το 5ο υποψήφιό μας, ο οποίος δίνει αυτή τη στιγμή τη μάχη του στο νησί της Λίμνου, τον Αντώνη τον Ματζαβέλα. Ένα θερμό χειροκρότημα για τον Αντώνη που αγωνίζεται στη Λίμνο. Και να συνεχίσουμε την εκδήλωσή μας καλώντας το βήμα το σύντροφο Ευρωβουλευτή, μέλος Κεντρικής Επιτροπής, τον Κώστα Αρβανίτη. Γεια σας. Χαιρετώ σας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Και ξεκινώ με το κυρίες και κύριοι καταρχήν για να χαιρετήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν να μας ακούσουν, που δεν είναι μέλη του κόμματος, που δεν είναι φίλοι του κόμματος, όλους εσάς. Και να τους πω ότι το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εδώ δεν έχει 4 υποψηφίους, 5 υποψηφίους, εξαίρετους, υπέροχους και λαμπερούς, δυναμικούς, ανθρώπινους και αγωνιστές, αλλά έχει τουλάχιστον 14.000 υποψηφίους. Είναι οι φωνές των ανθρώπων που εμπιστεύτηκαν το ΣΥΡΙΖΑ το 19 στα δύσκολα και πρέπει όλοι αυτοί, είναι όλοι αυτοί υποψήφοι για τη μεγάλη αλλαγή. Και πρέπει να βγατήσουμε. Οι 14 να γίνουν 20, 25, να κοκκινήσει ο τόπος, να ομορφύνει ο τόπος. Πάντα ήταν, σύντροφε. Και η ομορφιά του τότε κόκκινου με του σήμερα σμίγει, γιατί μάθαμε τότε εμείς που είμαστε πιο παλιοί ότι μόνο η συνεργασία των δημοκρατικών προοδευτικών δυνάμεων μπορεί να φέρει την ουσιαστική αλλαγή, την πραγματική αλλαγή όπως λέγαμε τότε, και να ανατρέψουμε τα πράγματα, γιατί αυτό που μας διαχωρίζει από τη δεξιά είναι ένα. Δεν είναι θέμα αισθητικής ή καλοσύνης ή ακόμα και εντιμότητας, αν και ο Μητσοτάκης το έχει τερματίσει. Είναι πώς θα γίνει η διανομή του πλούτου. Είναι αυτό που λέμε δικαιοσύνη παντού. Στο μισθό, στα δικαιώματα, στην υγεία, στην παιδεία, στη δικαιοσύνη. Και θα πω γιατί. Και θα πω γιατί στη συνέχεια, χωρίς να σας κουράσω. Όλα τα χρόνια, όσο με ξέρετε, 2 ιδιότητες είχα. Αυτό του δημοσιογράφου, του ρεπόρτερ και βεβαίως ενός ανθρώπου που ουσιαστικά προχώρησε και αγωνίστηκε και πίστεψε στην αλλαγή του ανθρώπου και την είδα μέσα από το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, μέσα από το ΚΕΘΕΑ και τις Τραπεζικές Κοινότητες. Εδώ έχετε ΚΕΘΕΑ. Με αγώνα το έχουμε στήσει εδώ το ΚΕΘΕΑ. Και το πρώτο πραξικόπημα που έκανε ο Μητσοτάκης ήταν η κατάργηση του αυτοδίκητου στο ΚΕΘΕΑ. Για να μην τα ξεχνάμε αυτά. Και εδώ γίνανε κινητοποιήσεις. Και μπράβο σας σε όλους. Από όλα τα κόμματα, όσοι ήταν σε αυτήν την κινητοποίηση που στήριξαν αυτόν τον αγώνα. Για να δούμε λοιπόν. Ποια είναι η ατζέντα που μας λένε τα πέτσινα μίντια, που μας λένε οι δημοσκόποι και μπαίνει καθημερινά εδώ και 2 μήνες περίπου στα σπίτια μας. Η ατζέντα στο σπίτι του καθενός, στην Αθήνα, στη Μυτιλίνη, στην Πάτρα, στη Βέρεια, στην Καστοριά, στον Εύρο είναι αν θα κυβερνήσει μαζί με τον Τσίπρα ο κύριος Βαρουφάκης ή ο κύριος Ανδρουλάκης ή αν θα πάμε στη Μνά ή στη Δραχμή ή σε παράλληλο νόμισμα, αυτό είναι το βασικό θέμα.
θα ήθελα από την εμπειρία που έχω και από την δημοσιογραφική μου δουλειά να βάλω και εγώ τη δική μου ατζέντα, αν έχουμε την καλοσύνη, και να τα δούμε. Ποιος είναι αυτός ο αόρατος αρχισυντάκτης, ο οποίος είπε, στην αρχή το μάθαμε, υποκλοπές τέλος, τώρα ο κύριος Μαρινάκης. Μετά βεβαίως έγινε κάτι και είπε, ξαναπάμε από την αρχή. Ποιος είναι αυτός που έβγαλε από την ατζέντα τα Τέμπη? Τέμπη, τέλος. Δεν υπάρχουν 57 νεκροί, δεν υπάρχουν ευθύνες. Σε ποιο κράτος ευρωπαϊκό, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρωθυπουργός στέλνει γράμμα, επιστολή στον ανώτατο δικαστή και του λέει πώς να κάνει την έρευνα, και ενώ υπάρχει η κατεύθυνση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθουν Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες για το έγκλημα στα Τέμπη, αρνείται ο Πρωθυπουργός και βάζει κολλητούς να κάνουν δικιά τους πραγματογνώμωση. Σε ποιο ευρωπαϊκό κράτος γίνεται ο Πρωθυπουργός να αναλαμβάνει ο ίδιος την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την ΕΡΤ, το Πρακτορείο Ειδήσεων και βεβαίως ποιος είναι, σε ποιο κράτος ο Πρωθυπουργός διορίζει τον αληψιό του να καθορίζει τις τύχες και να ακούει και να κρυφακούει τους πολιτικούς αντιπάλους, τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων και τον κάθε πολίτη. Σε ποια χώρα, το λέω επειδή εδώ υπάρχει μια υγιής δημοσιογραφία, σε ποια χώρα έρχεται ένας πολίτης, μια πολίτης, Αμερικανίδα πολίτης, η κυρία Άρτεμις Σίρφορντ, και δηλώνει στην Μπέγκα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι μέσω του GovGR, δηλαδή μέσα από το εμβόλιο, από το SMS, την παρακολουθούσαν οι κρατικοί αξιωματούχοι, δηλαδή το Μαξίμου. Και να μου πει κάποιος, νέος δημοσιογράφος, 5 χρόνια στη δουλειά, 2 χρόνια στη δουλειά, αν αυτό είναι είδηση ή δεν είναι είδηση. Ποιος είναι αυτός ο αόρατος αρχισυντάκτης, ο οποίος έκλεισε την είδηση και δεν τη μάθατε εσείς, για αυτό το σκάνδαλο που λαμβάνει η χώρα σήμερα στις Βρυξέλλες και ψάχνουμε να βρούμε τι ακριβώς συμβαίνει? Σε ποια χώρα η κυβέρνηση να λέει στην αρχή δεν ήξερα, δεν υπάρχει, και μετά να αποκαλύπτεται ότι η κυβέρνηση πολλούσε το Predator και σε άλλες χώρες? Σε ποια χώρα ο Πρωθυπουργός τολμάει να λέει ότι το θέμα ήταν τελικά του Δημητριάδη, τον οποίο διόρισε αυτός, και βεβαίως ο ίδιος με δικό του νόμο είχε διορίσει, αν θυμάστε, και τον κύριο Κοντολέον, δηλαδή και την ουρά του? Σε ποιο κράτος γίνεται αυτό? Και να μαθαίνουμε προχτές στο περιβόητο debate ότι τελικά ο Μαδουλάκης δεν είναι δημόσιος κίνδυνος, δεν είναι εθνικός κίνδυνος. Και γιατί τον παρακολουθούσατε ακριβώς? Ποιος ήταν αυτός που έδωσε την εντολή στην κυρία Βλάχου, αν θυμάμαι καλά το όνομά της, στην εισαγγελέα, να προχωρήσει, και ποιες είναι και οι ποινικές και οι θεσμικές διοικητικές ευθύνες για την εισαγγελέα? Πώς διοικείται αυτή η δημοκρατία το 2023, πόσο πίσω? Και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι δικαιοσύνη παντού, δικαιοσύνη παντού. Τι έχουμε να πούμε, τι έχει να πει στην μάνα του Ζακ Κωστόπουλο που ήρθε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διορθώνω, να ζητήσει το δίκιο της, γιατί το παιδί χάθηκε από το ξύλο μπροστά στις κάμερες. Ήμουν στην ΕΡΤ, μετέδιδα την είδηση, βλέπαμε τα βίντεο και αλλάξανε την ένορκη διοικητική εξέταση και φέραν άλλοι και αθώθηκαν όλοι αυτοί που πρωταγωνίστησαν στη δολοφονία του Κωστόπουλου. Και ήρθε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αν διαβάσατε εννοώ την Ευσύν, την Αυγή, το ντοκουμέντο, ή αν μπαίνετε στο νησί ή εδώ στα τοπικά μίντια ενδεχομένως, θα είδατε ότι ο κύριος Λοπέζ Αγκυλάρ, ο πρόεδρος της ΛΥΜΠΕ, είπε ότι το θέμα του Ζακ Κωστόπουλου είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα διερευνηθεί. Σε ποια χώρα δολοφονούνται οι δημοσιογράφοι της ερευνητικής δημοσιογραφίας? Σε ποια χώρα? Μαθαίνουμε ξαφνικά από το tweet του Υπουργού ότι συλλήφθησαν οι δράστες και μετά η είδηση χάθηκε. Αυτή ήταν τελικά η δολοφόνη του Καραϊβάζ. Δηλαδή, ο Καραϊβάζ είχε 2 κακούς ανθρώπους που δεν τον πήγαιναν και τον καθάρισαν, και υπάρχει ένα δεύτερο ζήτημα που υπάρχει ανοιχτό. Στο κανάλι του κύριου Μαγαρινάκη ακούγαμε συνομιλίες ανθρώπων της νύχτας με επικεφαλής αστυνομικούς, υψηλόβαθμους αστυνομικούς, εν ενεργεία. Και δεν παρενέβη εισαγγελέας και δεν έγινε τίποτα. Τι είχαν, τι συζητούσανε, ποιος θα πάει διοικητής πού? Ο ένας καταγγέλει τον άλλον και δεν υπάρχει θέμα. Και κάπου εκεί εμπλέκεται η ιστορία Καραϊβάζ, και το λέω εδώ. Το λέω εδώ γιατί η Χίρα Καραϊβάζ είπε ότι ο άντρας της, ο Μακαρίτης Καραϊβάζ, ο δολοφονημένος, ήθελε να πάει να μιλήσει, να καταθέσει στη δίκη της Greek Mafia. Ήρθα να σας τα πω εδώ, από κοντά, γιατί η φωνή μου δεν φτάνει εδώ.
και νομίζω ότι δεν μπορείτε να μάθετε αλλιώς. Ήρθα να σας πω λοιπόν ότι η Χίρα Καραϊβάς μας είπε αυτά στην Επιτροπή ΛΥΠΕ και μείναν όλοι οι ευρωβουλευτές με ανοιχτό το στόμα, αν μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θα έλεγα λοιπόν ότι η δικαιοσύνη παντού, ακόμα και για τον Βασίλειο Μάγκο, ένα παιδί το οποίο το κάνανε ταλατιού στο Βόλο και ο πατέρας του ψάχνει να βρει το δίκιο του, δεξιά και αριστερά, μόνος του, αυτός και μια δικηγόρος. Πέθανε το παιδί. Δεν μπορεί να πεθαίνουν τα παιδιά και να φεύγουν στην Ελλάδα έτσι και τουλάχιστον να μην προχωρούν οι διαδικασίες της δικαιοσύνης. Δικαιοσύνη λοιπόν για όλους, και για τους φτωχούς και για τους πλουσιότερους, και για τους πάνω και για τους κάτω. Σήμερα λοιπόν δημιουργείται ένα πέπλο τέτοιο προβληματικό σε ό,τι αφορά στη δημοκρατία, και ξέρετε κάτι κυρίες και κύριοι, το λέω και για τους συντρόφους μου, συντρόφισσες και σύντροφοι. Το ακούω μερικές φορές και στεναχωρούμε. Ο κόσμος δεν τα ακούει αυτά. Η δημοκρατία δεν είναι θέμα πολυτελείας. Δεν είναι ζητήματα πολυτελείας. Χωρίς τη δημοκρατία δεν μπορείς να προχωρήσεις. Γιατί αυτή η δημοκρατία αυτή, το χτύπημα της δημοκρατίας, ξέρετε τι κάνουνε. Διανομή του πλούτου κάνουν. Διότι δεν μάθαμε ποτέ γιατί η χώρα το 2019 άλλαξε παραγωγικό ενεργειακό μοντέλο και φύγαμε από τον λιγνίτη στο ρώσικο ορυκτό που λέγεται φυσικό αέριο. Δεν έδωσε λόγο ο κύριος Μητσοτάκης. Το μόνο που πήραμε είναι τους λογαριασμούς. Και πήραμε βεβαίως και το μήνυμά του να ιδιωτικοποιήσει τη ΔΕΗ και κάνοντας την λαγό ουσιαστικά στο παιχνίδι του ανταγωνισμού για να κερδίσουν τα φανς και οι φίλοι και οι μέτοχοι του κύριου Μητσοτάκη. Ξέρετε, η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και εγώ βεβαίως ψηφίσαμε να έρθει το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήρθε η πρώτη δόση, 700 εκατομμύρια. Πήρε ένα ευρώ κανένας Μικελινιός, γιατί όλα τα λεφτά πήγανε σε 13 οικογένειες. Δικαιοσύνη παντού λοιπόν για την ιστορία της ανακατανομής του πλούτου. Το ερώτημα σήμερα, το δίλημα σήμερα λοιπόν είναι καθαρό και απλό. Δημοκρατία ή νέα δημοκρατία. Δεν υπάρχουν άλλα μεσοβέζικα ζητήματα σήμερα. Γι' αυτό υπάρχει το μεγάλο θέμα αυτό που λέμε του ξεσηκωμού των πολιτών και της συνεργασίας των πολιτών σε μία κοινή βάση στα ζητήματα δημοκρατίας. Για το πώς θα πάμε στο σοσιαλισμό θα τα βρούμε μετά. Αλλά να λύσουμε αυτά, να τα λύσουμε αυτά, όπως τα λύσαμε και στο παρελθόν. Και το 76 και το 78 και το 85 κάναμε τέτοιες κινήσεις. Έτσι άλλωστε δημιουργήθηκε και ο συνασπισμός της αριστεράς και της πρόοδου. Σήμερα λοιπόν νομίζω ότι κανένας πολίτης, συντηρητικός πολίτης, δεξιός πολίτης, τιμή του είναι, και εμένα δικιά μου που είμαι αριστερός, δεν νομίζω ότι μπορεί να ανεχτεί ότι σε μια τέτοια κοινωνία πρέπει να συμβαίνουν αυτά, παντού συμβαίνουν αυτά. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι πώς είναι δυνατόν να αφήνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 37 δις και ο άλλος να κάνει 10 δις απευθείας αναθέσεις σε κολλητούς, σε εταιρείες οι οποίες δημιουργήθηκαν μία μέρα πριν την ανάθεση. Ορισμός σκανδάλου, με συγχωρείτε. Αυτό είναι. Η κυρία Νικολάου, γιατί αφού ήταν όλα τίμια η κυρία Νικολάου δεν κατέρχεται στις εκλογές. Θα μου πεις δεν έχουν και πέσει αυτοί. Εδώ κατεβάζουν τον Καραμαλή στις Σέρες και τον ξεπλέουν κανονικά. Άλλο λέει πολιτικό πρόβλημα, έλεγε σήμερα σε κανάλι συστημικό ο κύριος Μητσοτάκης. Άλλο λέει το πολιτικό θέμα, άλλο οι ποινικές ευθύνες. Υπάρχουν ποινικές ευθύνες? Δεν υπάρχουν. Αποφάνθηκε ο κυρίαρχος δικαστής ο Μητσοτάκης, γιατί εκτός από Λουδοβίκος, εκτός από ιδιοκτήτης, είναι και ο δικαστής της χώρας. Τα πάντα είναι ο Μητσοτάκης. Αλλά τα πάντα τελειώνουν στη γιορτή μου, 21 του Μάη. Ήθελα να πω λοιπόν ότι σε αυτές τις προβληματικές που έχουμε εδώ θέλω να δούμε αυτό το πολύ απλό πράγμα. Ωραία. Ωραία. Τι είστε εσείς, ρεπόρτερ της πραγματικότητας, τα ξέρουμε αυτά, τα ζούμε. Τι μπορούμε να κάνουμε και τι θα κάνουμε στην κυβέρνηση αυτή που θα βγει στις 21 του μήνα, και θα σας πω και γι' αυτό, δεν θα σας κρυφτώ στο αν υπάρχουν δυνατότητες ή όχι για τη δημοκρατική διακυβέρνηση. Υπάρχει δυνατότητα σήμερα για την αύξηση των μισθών. Να το πάω λίγο πιο αριστερά. Επειδή είμαστε στο Μάη και ο Μάιος είναι ο Μάιος του 1886, ο Μάιος του Σικάγο, ο Μάιος βεβαίως και της Θεσσαλονίκης, των μεγάλων αγώνων, είναι δυνατόν
το 2023 να συζητάει σήμερα η πρωτοπορία της αριστεράς για το κάτω τα χέρια από το οκτάωρο, όταν έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, την αύξηση παραγωγής, και να μην βάλουμε βασικά ζητήματα που βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μείωση των ωρών εργασίας, αύξηση του μισθού και βεβαίως να πάρουμε μέρος της υπεραξίας την οποία δημιουργήσαμε εμείς. Την πληρώσαμε εμείς με το Πανεπιστήμιο και βεβαίως θα πρέπει να την πάρουμε και εμείς. Στη νεολαία, τι θα πούμε, κρατάτε, αντέχετε? Δηλαδή, δεν είναι ντροπή να λες ένα νέο, σε έφερα στη ζωή για να αντέξεις? Νομίζω πρέπει να αλλάξουμε το αφήγημα. Σε έφερα στη ζωή για να ζήσεις, να χαρείς και να αλλάξεις ό,τι δεν πρόλαβα εγώ και να ζήσεις ευτυχισμένα. Και ένα δικαίωμα σημαντικό, ο ελεύθερος χρόνος. Κανείς δεν μιλάει για τον ελεύθερο χρόνο της νεολαίας. Ένας νέος άνθρωπος, από ένα παιδί από 3 χρονών, έχει άγχος πού θα πάει, πώς θα ληστεύσει, τι θα γίνει για ένα κομμάτι ψωμί. Για ένα κομμάτι ψωμί το οποίο πρέπει να το βρει μέσα από τον Μπάρμπαρα στην Κορώνη, γιατί ξέρετε εσείς πολύ καλά εδώ στη Μυτιλίνη πώς κλείνονται οι δουλειές ακόμα και για ένα σούπερ μάρκετ. Αν δεν περάσεις από το γραφείο του βουλευτή, δουλειά δεν θα βρεις. Δεν τα ξέρετε αυτά? Έτσι δεν γίνεται εδώ. Έτσι δεν γίνεται εδώ. Έτσι δεν γίνεται και εδώ. Το μπάρμπα στην Κορώνη ή το βουλευτή για 300 ευρώ, για 200 ευρώ και το κεφάλι σκυμμένο. Η ρύθμιση των χρεών, η μείωση των τιμών, το δίκαιο και αποτελεσματικό κράτος στα πλάι στον πολίτη. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι αυτή η ιστορία της εσχροσκέρδειας Μητσοτάκη πρέπει κάπου να τελειώσει και θα τελειώσει. Διότι όλο το κομμάτι της υπεραξίας που βγάζει ο πλούτος τους πηγαίνουν σε συγκεκριμένες τσέπες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και βεβαίως υπάρχει και θέμα δημοκρατίας γενικότερο, διότι αυτοί μας ενημερώνουν και αυτοί μας διαμορφώνουν. Γιατί το λέω αυτό? Διότι, κοιτάξτε τώρα, γιατί με ρωτάνε και εμένα και τι λέτε για τις δημοσκοπήσεις, θα σας πω τι λέω εγώ για τις δημοσκοπήσεις. Το παγκόσμιο ελληνικό φαινόμενο είναι ένα, ότι στις 19, το 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 31,5%, να πω 32 να το στρογγυλέψω. Είναι το μοναδικό κόμμα στον κόσμο και ο Μητσοτάκης ο μοναδικός ηγέτης στο σύμπαν, ο οποίος 3 μήνες μετά τις εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ συρρυκνώθηκε στο 25% και ο Μητσοτάκης εκτοξεύτηκε στο 45%. Δηλαδή, μια μεγάλη πληθώρα πολιτών που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ χτύπαγαν τα κεφάλια τους στους τοίχους εξακολουθητικά όταν κατάλαβαν γιατί δεν ψήφισαν τον Μητσοτάκη. Αυτό προσπαθούν να μας πείσουν εδώ και 4 χρόνια και διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Δημιουργούν την ιστορία της διαμόρφωσης, ότι δεν αλλάζει, μη σε νοιάζει, έτσι θα πάμε και δεν μπορούν. Και βεβαίως ότι ξέρουμε και τη δουλειά. Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι ναι, εμείς δεν την ξέρουμε αυτή τη δουλειά. Δεν ξέρουμε ούτε να ταρπάζουμε, δεν ξέρουμε ούτε και να συναρασόμαστε κάτω από τις περίεργες αυτές επικοινωνίες, δεν ξέρουμε να κάνουμε deals με τα fans, δεν ξέρουμε να κλείνουμε τα μάτια στο άδικο, δεν το ξέρουμε. Αυτοί είναι μάστορες. Αυτοί είναι πραγματικά προφεσόροι. Εδώ λοιπόν, κλείνοντας την ιστορία, και δεν θα επανέλθω σε πράγματα, εντάξει, εγώ όταν ακούω για το Νεκτάριο, συγκινούμε και βεβαίως για το νησιωτικό, για το ισοδύναμο, το νησιωτικό ισοδύναμο ήταν μια τομή, βεβαίως, και είπαν και οι σύντροφοί μου εδώ, και είπατε κι εσείς και το ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει. Όμως θα ήθελα να βάλω και έναν προβληματισμό, και ιδιαίτερα για τους συναδέλφους, πρώην συναδέλφους που είναι εδώ δημοσιογράφους. Η ιστορία ότι η Νέα Δημοκρατία θέσπισε και την υποχρέωση όλοι οι υποψήφοι για τα συμβούλια κοινοτήτων στις τοπικές εκλογές του Οκτωβρίου να ενταχθούν στους συνδυασμούς των υποψηφίων δημάρχων δεν είναι κάπως προβληματικό? Δηλαδή, πολλοί φίλοι και φίλες από όλων των παρατάξεων και προτιμήσεων να χάνουν το δημοκρατικό δικαίωμα και να εκλέγουν στα χωριά τους πρόεδρο και συμβούλιο, οποίους εκείνοι θέλουν, και όπως έγινε στις εκλογές του 19, δεν είναι μια ομή παρέμβαση για το ποιον θέλω πρόεδρο στην κοινότητα και δήμαρχο? Δεν παρεμβαίνουν παντού σε αυτήν την ιστορία, και επειδή θα πάμε σε αυτοδιοικητικές εκλογές, μήπως να το ξαναδούμε? Εν όψη λοιπόν, για να μην κουραστούμε, εν όψη των εκλογών αυτή τη μεγάλη μάχη, και για να μην το ξεχάσω, μπορεί να βγει η κυβέρνηση την Κυριακή? Θυμηθείτε, δεν λέω ότι έχω το απόλυτο της αλήθειας, μια εκτίμηση κάνω. Το πρωί της 21ης του Μάη δεν θα έχει καμία σχέση με το βράδυ της 21ης του Μάη.
θα έχει αλλάξει ο αιώνας. Θα έχει γίνει σεισμός. Σεισμός ο οποίος θα καθοριστεί με πολλά πράγματα. Διότι άλλο να λες, ναι, είμαστε όλοι με την απλή αναλογική, ναι, αλλά την απλή αναλογική τη θέλουμε για να την εφαρμόσουμε και για να μπορέσουμε να κάνουμε κυβέρνηση. Όχι να μην μπορεί ένα κράτος να λειτουργήσει. Εκεί λοιπόν θα υπάρχει το μεγάλο ερώτημα. Εμείς καταθέσαμε 10 προτάσεις. Στην αρχή 6, 11 προσφάτως ο Πρόεδρος. Εδώ λοιπόν οφείλουν τα κόμματα τα οποία δηλώνουν ότι είναι στον προοδευτικό χώρο και αυτό θέλει πολύ κουβέντα, ξέρετε ποιος είναι. Η μαρκίζα με την προοδευτικότητα έχει μια απόσταση πάντα. Αν μου έλεγε το Α κόμμα ότι εγώ με το σημείο 11 διαφωνώ και φέρω το 12 και 13 ή το 9 να αλλάξει ή το 8 και αυτές είναι οι βασικές γραμμές, μπορεί να ξεκινήσει μια κουβέντα. Τι ακριβώς θα πούνε λοιπόν το βράδυ όταν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα και θα κάνει έκκληση για κυβέρνηση δημοκρατική, προοδευτική, για τον λαό και για τον τόπο? Όχι. Παπάγος πλαστήρας. Όλοι οι ίδιοι είναι. Το λένε κι άλλοι, αυτό είναι και λίγο μαύρο. Και λίγο μαύρο είναι αυτό. Είναι όλοι οι ίδιοι. Όλοι είναι ίδιοι. Ίδιος δηλαδή ο Τσίπρας, ίδιος και ο Ραλής. Κουμής Κανελοπούλου, νεκροί, ίδιοι, όλοι. Όλοι οι ίδιοι. Όλοι με διαφορές. Όλοι με άλλη αντίληψη. Όλοι βέβαια, αλλά όχι όλοι οι ίδιοι. Ποτίζουμε κάτι το οποίο δεν πρέπει να ανθίσει. Στις 21 του Μάη το βράδυ λοιπόν, θα μπει το δίλημα στις πολιτικές ηγεσίες και καθένας με τον πόη του και καθένας με την ιστορία του θα κριθεί και θα κρίνει. Για μας ο στόχος είναι ένας και μοναδικός. Δημοκρατία, αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου σε άλλη βάση, πρωτογενής τομέας, δικαιοσύνη παντού σε όλα τα μέτωπα, προστασία στις μανάδες, στις γυναίκες και, α, να μην το ξεχάσω, 50-50 παντού, 50 άντρες, 50% γυναίκες. Η έννοια μας είναι και αυτή. Παντού, στα τοπικά συμβούλια, στα δημοτικά συμβούλια, παντού, να προωθήσουμε αυτό το πράγμα της ισότητας παντού. Το βράδυ λοιπόν της 21ης του Μάη, ο λαός θα είναι μπροστά σε μία νέα κατάσταση. Και το τι θα κάνουν οι πολιτικές ηγεσίες των κομμάτων είναι δικό τους θέμα και δεν μας πέφτει και λόγος. Δικά τους τα κόμματα, δικές τους και μαρκίζες. Εμείς οφείλουμε λοιπόν να πούμε στον καθένα και στην καθεμιά, στο νέο και στη νέα, ότι για να ψηφίσουν τα παιδιά στα 17, οι νέοι στα 17 χρόνια, κάποιοι δώσανε αγώνες και κάποιοι χλέβαζαν αυτή την ιστορία και δεν ψήφισαν την ψήφο στα 17. Τους το θυμίζουμε για να έχουν λόγο στα πράγματά τους, στα θέματά τους. Κάποιοι για να ψηφίζουμε στα 18 ματώσανε και ματώσανε. Και κάποιοι για να ψηφίζουμε γενικώς δώσαν και τη ζωή τους στα μακρονήσια. Αυτή η διαδικασία λοιπόν είναι αντιδημοκρατική, να λέει κάποιος δεν με νοιάζει. Σε νοιάζει και σε κόφτει και μη χαριστείς σε κανέναν. Κυρίες και κύριοι, φίλε και φίλες, έρχομαι από τη Βέρεια και θα φύγω μεθαύριο για να πάω στο Ναύπλιο και πήγα και στην Καστοριά. Και πήγα και στη Χαλκιδική. Σε δύσκολους τόπους με στέλνουν. Δεν ξέρω, είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σε πιο αριστερό, δημοκρατικό και προοδευτικό περιβάλλον. Τα μηνύματα που έχω είναι εντυπωσιακά. Αν υπάρχει ένα τέτοιο κύμα αλλαγής στην Καστοριά, αν λένε οι φίλοι και οι σύντροφοι εκεί ότι θα πάμε και 5 και 6 μονάδες πάνω, και αν στη Βέρεια η συγκέντρωση ήταν τετραπλάσια από ό,τι ήταν το 19, νομίζω ότι πραγματικά μπορούμε να ονειρευόμαστε μια μεγάλη νίκη, μια ωραία βραδιά το βράδυ και για πολλή δουλειά μπροστά μας. Βενσερέμος, θα έλεγα τώρα σύντροφοι και στρόφισσες, καλή νίκη, καλή δουλειά, χαμόγελο και όχι εγωισμό. Ακούμε και προχωράμε. Η αριστερά που ακούει, η αριστερά που δέχει το απόλυτο της αλήθειας. Ακούει, συνθέτει, προχωράμε. Θα νικήσουμε. Γεια σας. Να καλέσουμε στο βήμα τους υποψηφίους μας και τις υποψήφιές μας. Ένα σύμπαν. Μεσερέμος!